Έχει ένα πελώριο 6-2 η κάθε την παλιά θέλει λοιπόν Παπαδίκα. Μεγάλη ευκαιρία του τελάλε του τερματοφύλακα. Παπαδίκα πλασάρι και γκολ. Offside όμως. Εδώ φαίνεται ότι για το πίσω από την άλλη πλευρά του γηπέδου είναι το μισό όπως που άρεσε. Αμήνεται για να δούμε και μάλλον θα δούμε και γκολ λογικά. Παπίκα λοιπόν, ανοίγει το σκορ από μια καταπληκτική κάθετη. Ο Καπονέζο λέει καλησπέρα στους Λευκορώσους εδώ στο δημοτικό στάδιο με τον Κόμετς. Με αυτό το υπέροχο πλασέ από την καταπληκτική πάσα που έγινε, επιλέχθηκε η φάση. Ο Σάβη Παπίκα θα διγυρίζει με τους συμπαίκτες του εκεί των Κομής. Να δούμε ο Μαγιαμπέλα κάνει το σουτ, η παρά στα δίκτυα, γκολ! 2-1 ο Άρης με τον Μαγιαμπέλα. Σκοράρει ο Άρης αυτό που ήθελε. Ένα φαλτσαριστό αριστερό σουτ. Αφήνει στη Λιάνα το στον Κοβάσεβιτς. Ξανά το γκολ, η προσπίση. Το σουτ στο παραθυράκι του Κοβάσεβιτς. Ο Άρης μειώνει σε 2-1. Και πλέον το παιχνίδι στο Αλφα Μέγα θα διεξαχθεί κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Μαγιαμπέλα περιμένει. Θα τελειώσει τη φάση εδώ. Η σημεία μένει κάτω. Ο Άρης μειώνει τον γκολ που ήθελε. Ο Στεπίσκι κάνει τα ρήγματα. Δεύτερο συνεχόμενο. Είναι καλυμμένος. Φαίνεται καθαρά εδώ. Όπως και πιο πριν. Δεν υπάρχει κανένα offside. Ο Στεπίσκι δοκιμάζει να διεκδικήσει τον Πρόγιαν. Κοντράρει μπαλά. Το καλό είναι ότι πέφτει κατευθείαν στον διάδρομο εκεί που ο Μαγιαμπέλα δεν θα στοχούσε. 2-1. Ο Άρης μειώνει το λεπτό. Μαγιαμπέλα στο τι. Πολύ ωραία θα βρει τον Μουάκη. Πέρασε. Και τώρα σιγά βρήκε τον Στεπίσκι. Γύρισε προς τα πίσω και είναι το σουτ στο δοκάρι. Κομίδης το πρόσωπο της αναμέτρησης. Στο 51ο λεπτό 4-1 ο Άρης. Γύρισμα τον Στεπίσκι στον Μαγιαμπέλα. Είναι ένας κεραυνός από το πόδι του. Επίσης πάρα στο οριζόντιο το κάνει. Ο Κομής δεν επλειδιάζεται. Αν και σκάει με δύναμη μπροστά του, θα την στείλει στην ανυπεράσπιστη αιστεία, σημειώνοντας το 4-1. Προσπαθώ να βρω κάτι πέραν από αυτό που λέω. Ξέρει ακόμα το Άρη, γιατί ο Μαγιαμπέλα φεύγει με προοπτική για τον Άρη. Θα τριμπλάρει, θα σουτάρει με το αριστερό και θα αναγκάσει τον Μίλαν Τόριαν σε ακόμα μια επέμβαση στον αγώνα. Ο Μαγιαμπέλα είναι πηγή κινδύνου για την σλοβακική άμυνα απόψε. Σον, μεγάλη ευκαιρία. Πλασάρι στο δοκάρι. Ξανά ο Μπέξον. Ευκαιρία με τον Μαγιαμπέλα. Γκολ! 5-1 στο 66. Τιμωρούν τους Σλοβάκους σε κάθε λάθος τους υπαίκτες του Άρη. Ο Μαγιαμπέλα επιβραβεύει εαυτόν με αυτό το υπέροχο σουτ που στέλνει την μπάλα για πέμπτη φορά να αναπαυθεί στη σλοβακική αιστεία. Μεγαλώνει περισσότερο τη διαφορά. Δείτε εδώ το αβίαστο λάθος του τερματοφύλακα. Το δυνατό σου του Μπέξον στο αριστερό δοκάρι. Νέο σου του Μπέξον. Απόκρουση από τον Μπόριαν. Ο Μαγιαμπέλα με δυνατό σου στη συνέχεια στέλνει την μπάλα στο βάθος της σλοβακικής αιστείας. Μεγαλώνοντας το προβάδισμα της πρόκρισης. Ο Άρης πια είναι μπροστά με 5-1. Και η Σλόβαν χρειάζεται 3.